κεφάλι. Κύριε Αλεξιάδη, να πάμε λιγάκι και στο Σκοπιανό, διότι την Κυριακή έχουμε το δημοψήφισμα. Και είδαμε χθες, και μου έκανε εντύπωση από τον κύριο Δημητρόφ, να λέει στην πραγματικότητα ότι ακόμα και αν είναι άκυρο το δημοψήφισμα, διότι έχουν ένα πρόβλημα τέλος πάντων με το αν μπορούν να πετύχουν το 50%, θα προχωρήσει η συμφωνία των Πρεσπών. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, εσείς δεσμεύεστε ότι θα περάσει από τη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών επί των ημερών σας? Και το ρωτώ διότι ο κύριος Καμένος έχει πει όχι μόνο θα αποσύρει την εμπιστοσύνη του πριν έρθει η συμφωνία στη Βουλή, αλλά θα πάει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μήπως πάτε απευθείας εκλογές και τελικά δεν ψηφιστεί η συμφωνία? Στην πολιτική καθένας παίρνει την ευθύνη για αυτά που κάνει και για αυτά που δεν κάνει. Εμείς πήραμε την ευθύνη και φέραμε ένα θέμα στην Ελλάδα, το οποίο δεν είναι με κριτήριο το τι είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τι είναι καλό για τη χώρα. Και επειδή όλοι έχουμε ευαισθησίες και λόγω καταγωγής και οι δυο μας από την Καβάλα, Μακεδόνες είμαστε, δεν διδάσκουμε πατριωτισμό, δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού. Και θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή για τη χώρα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό, βεβαίως και θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει εκείνο το πολιτικό προσωπικό, και έχουν εκφραστεί πλέον αυτά και δημόσια, που θα υπερψηφίσει την συγκεκριμένη συμφωνία και μάλιστα με πλειοψηφία που δεν θα είναι οριακή. Ναι, αν σας τραβήξει το χάλι ο κύριος Καμένος πριν προλάβετε να τη φέρετε στη Βουλή, αυτό είναι το ερώτημα. Σας είπα ότι μέσα στη Βουλή θα υπάρχουν εκείνες οι πλειοψηφίες που θα επιτρέψουν να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία. Άλλωστε, η συμφωνία, αυτό το ξαναλέω, είναι με κριτήρια τι είναι καλό για τη χώρα. Και αυτοί που είναι εναντίον της συμφωνίας και που κατά καιρούς φέρνουν στην επιφάνεια διάφορες δηλώσεις πολιτικών από τα Σκόπια κτλ. Πρέπει να μας πούνε, αν δεν υπήρχε συμφωνία, τι θα λέγανε.